Κανένας δεν πάτησε στη Σελήνη και κανείς δεν πατάει στη Σελήνη, και αυτό δεν το λέω έτσι απλά, γιατί εξακολουθούν να αποτυγχάνουν οι άνθρωποι. Η ιαπωνική iSpace Inc. ανέφερε πως η απόπειρά της να πραγματοποιήσει την πρώτη ιδιωτική προσελήνωση απέτυχε μετά την απώλεια επαφής με το σκάφος Hakuto R Mission 1, καθώς επιτάχυνε απρόσμενα και πιθανότατα συνετρίβει στην επιφάνεια της Σελήνης. Ερώτηση του θετικού: τι σημαίνει πιθανότατα? Δεν το είδαν? Δεν είχαν κάμερες ζωντανής σύνδεσης? Τι απέγινε το υλικό από τις κάμερες? Υπάρχει μήπως κάποιος που κάνει δολιοφθορές στο διάστημα? Αν ναι, ποιος? Και τέλος, δεν υπήρχαν αστροναύτες γύρω από τη Γη να παρατηρήσουν τι ακριβώς συνέβη με το σκάφος το οποίο υποτίθεται ότι θα προσπαθούσαν να προσεδαφίσουν στη Σελήνη οι Ιάπωνες? Όλες αυτές οι ερωτήσεις παραμένουν μέχρι στιγμής αναπάντητες. Οι Ιάπωνες πάντως είπαν πως ήταν πιθανόν, καθώς το σκάφος πλησίαζε τη Σελήνη, το σύστημα υπολογισμού υψομέτρου να υπολόγισε λάθος την απόσταση, με αποτέλεσμα τη συντριβή του. Ερώτηση: έχουμε εικόνα αυτής της συντριβής? Έκατσα σήμερα το πρωί και παρακολούθησα το live stream των Ιαπωνέζων που κράτησε περίπου μια μισή ώρα. Η πιο πολλή ώρα είναι άχρηστες για μένα προσωπικά. Πληροφορίες και διάφορες φλιαρίες και διάφορες όμορφες εικόνες που παρουσιάζουν οι Ιάπωνες, αλλά τελικά την συντριβή της Ακάτου δεν την παρουσιάζουν οι Ιάπωνες. Εκεί λοιπόν που περιμένουν με ελπίδα την προσεδάφιση της Ακάτου στη Σελήνη, ξαφνικά βγαίνει ένας τεχνικός διευθυντής και λέει ότι, παιδιά, να ξέρετε, αποτύχαμε τελικά. Όπως λοιπόν σας είπα και στην αρχή του βίντεο, όλοι μα όλοι εξακολουθούν να αποτυγχάνουν. Γιατί? Γιατί όλοι θέλουν να μας πουλήσουν τρέλα ότι είναι εύκολο πράγμα να βγεις από τη Γη και να προσελληνιστείς. Όχι, τελικά είναι πάρα μα πάρα πολύ δύσκολο. Όπως σας είπα, δεν έχουμε εικόνα αυτής της συντριβής και είναι άξιο απορίας για ποιο λόγο. Πάμε τώρα να δούμε τι δηλώσεις έκανε ο Ρίο Ουτζία, ο οποίος είναι Γενικός Διευθυντής Τεχνολογίας των Ιαπώνων. Φαίνεται πως μπήκε σε ελεύθερη πτώση προς την επιφάνεια, καθώς ξέμενε από καύσιμα για να ενεργοποιήσει τους προωθητήρες του. Πάρα πολύ λιτή και λακωνική η δήλωσή του και, όπως σας είπα, δεν συνοδεύεται από ένα αξιομνημόνευτο βίντεο. Να μας το δείξουν δηλαδή ζωντανά σε live stream ότι όντως συνέβη αυτό το πράγμα και πώς συνέβη. Και μείνετε μαζί μου, γιατί στο τέλος θα σας κάνω 1-2 ερωτήσεις που πραγματικά πιστεύω ότι θα σας αφήσουν άφωνους, και μία ακόμα διαπίστωση στο τέλος. Πάμε όμως τώρα να συνεχίσουμε. Σημειωτέων, αυτή είναι η δεύτερη αναποδιά για τις ιδιωτικές διαστημικές αποστολές μέσα σε 1 εβδομάδα, θυμάστε, πριν από μόλις 10-15 μέρες, αφού το Starship τη SpaceX του Elon Musk, όπως ξέρουμε όλοι, εξεράγει με εντυπωσιακό τρόπο 4 μόλις λεπτά μετά την εκτόξευσή του. Δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα καμία απολύτως ιδιωτική εταιρεία που να έχει καταφέρει να πραγματοποιήσει επιτυχή προσελήνωση, παρά το γεγονός ότι έχουμε τεχνητή νοημοσύνη, ραγδαία και αλματώδη εξέλιξη στις τεχνολογίες του πλανήτη. Μόνο η Αμερική, η Ρώση και η Κίνα έχουν κάνει προσελληνώσεις, χωρίς ωστόσο, προσωπική μου γνώμη, να πείθουν με το υλικό που έχουν αποστείλει μέχρι στιγμής στη Γη, ενώ πρόσφατες προσπάθειες από την Ινδία και μια Ισραηλινή εταιρεία απέτυχαν και αυτές. Εκτός, αφήνω ένα παράθυρο ανοιχτό, αν θέλουν κάποιοι έτσι να πιστεύουμε, προκειμένου να μας ρίχνουν στάχτη στα μάτια. Εδώ ακριβώς στο σημείο αυτό θα με ενδιαφέρε πάρα πολύ να ακούσω την γνώμη σας. Τι ακριβώς είναι αυτό που πιστεύετε εσείς? Και όσοι αμφιβάλλετε για όσα λέω, γιατί βλέπω ότι μου γράφετε στο chat, εγώ θα σας πω μονάχα μία απάντηση του θετικού: γιατί δεν μας δίνουν live feed. Τέλος. Μούγκα. Γιατί δεν μας δίνουν ζωντανά τα βίντεο? Μπορεί μερικοί να κουράζονται με αυτά που λέω, αλλά η ερώτησή μου είναι, πιστεύω, 20 φορές η δική τους η απάντηση. Για ποιο λόγο δεν μας δίνουν ζωντανές εικόνες από την συντριβή
και από το γεγονός ότι όντως τους έχουν στείλει και βρίσκονται έξω από την ατμόσφαιρα της γης αυτές οι άκατοι. Και όπως σας είπα, στο τέλος σας έχω και μια δική μου διαπίστωση. Πάμε παρακάτω. Η Ιαπωνία λοιπόν που έβαλε στόχο μέχρι τα τέλη του 2020 να στείλει αστροναύτες στη Σελήνη αντιμετώπισε πρόσφατα κάποιες αναποδιές. Και αυτό διότι η Εθνική Διαστημική Υπηρεσία τον προηγούμενο μήνα χρειάστηκε να καταστρέψει το νέο της πύραυλο H3 με το που έφτασε στο διάστημα, όταν ο κινητήρας δευτέρου ορόφου δεν ενεργοποιήθηκε. Όπως ξέρετε, όλοι οι πύραυλοι έχουν διάφορα στάδια έκρηξης προκειμένου να δώσουν την επιτάχυνση και την περαιτέρω επιτάχυνση στους πυράβλους για να μπορέσουν, ξέρετε, να βγουν έξω από την ατμόσφαιρα της γης. Έτσι λοιπόν ούτε και εδώ πέρα τα κατάφεραν τον προηγούμενο μήνα. Επίσης, ο πύραυλος σταθερών καυσίμων Ε είχε ανεπιτυχή εκτόξευση τον Οκτώβριο του 2022. Και όπως σας έχω πει και σε προηγούμενα μου βίντεο, και κάποιοι κουράζονται, αλλά δεν πειράζει, αυτή είναι η δουλειά μου, να βάζω ερωτήσεις τις οποίες κανείς δεν μπορεί να απαντήσει. Πήγανε το 69, όπως σας είπα και στα προηγούμενα βίντεο, με εκείνα τα αλουμίνια και, τα κονσερβοκούτια. Προσωπική μου γνώμη, δεν μπορώ να τα πιστέψω. Δεν μπορώ. Μου είναι αδύνατο να πιστέψω σε ηλιθιότητες που θέλουν κάποιοι με το έτσι θέλω να πιστέψω. Και όπως σας έχω δείξει και σε άλλα μου βίντεο, ειδικά πάνω στο θέμα του χριστιανισμού, ξέρετε όλοι ότι δύσκολα πείθομαι. Μπορεί αυτό σε κάποιους να μην χτυπάει καλά, αλλά έτσι είναι οι Έλληνες. Οι Έλληνες πείθονται δύσκολα. Και χαίρομαι όταν μπαίνουν στο κανάλι άτομα τα οποία με αμφισβητούν με ωραίο τρόπο και έχουν να μου πούν τα δικά τους αντεπιχειρήματα. Οπότε, πάνω σε όλα αυτά τα οποία σας λέω, γράψτε μου κάτω στα σχόλια φυσικά. Τι πιστεύετε για όλα αυτά τα οποία σας έχω πει μέχρι στιγμής. Φυσικά, αν ενδιαφέρεστε για παρόμοια βίντεο, κάντε εγγραφή στο κανάλι και κάντε like στη σημερινή εκπομπή και πάμε να συνεχίσουμε. 4 μήνες μετά την εκτόξευσή του από το ακροτήριο Canaveral στη Φλόριντα με πύραυλο της SpaceX, το Mi-1, το Ιαπωνέζικο που σας αναφέρω μόλις τώρα, φαινόταν έτοιμο να προσελεινωθεί. Ωστόσο, την ώρα που αναμενόταν να γίνει η προσελήνωση, η επαφή χάθηκε και οι μηχανικοί εμφανίζονταν αγχωμένοι στο live stream, καθώς περίμεναν σήμα επιβεβαίωσης για την μοίρα του σκάφους που δεν έφτασε ποτέ. Παρ' όλα αυτά, ο διευθύνων σύμβουλος Τακέσι Χακαμάντα είπε πως το σκάφος εκπλήρωσε 8 από τους 10 στόχους του στο διάστημα που θα δώσουν πολύτιμα δεδομένα για την επόμενη απόπειρα το 2024. Έτσι λοιπόν έχουμε τα εξής δεδομένα, ότι το 2023 η ανθρωπότητα ακόμα εξακολουθεί να συλλέγει δεδομένα για την πυραυλική της τεχνολογία και για το πώς θα πάει στη Σελήνη, όταν υποτίθεται το 69 πήγε. Απίστευτο. Ποιος είναι τελικά ο χαζός, εγώ ή αυτοί που τα λένε στον κόσμο και ο κόσμος τα χάφτει και τα πιστεύει. 2023 versus 1969. Πόσα χρόνια πριν είναι. Για μετρήστε. Πάμε λοιπόν να κάνουμε τώρα την διαπίστωση που σας είπα και στο προηγούμενο και στην αρχή του, του βίντεο και η οποία πιστεύω θα σας αφήσει αρκετά άφωνους. Μια διαπίστωση η οποία περισσότερα ερωτήματα δημιουργεί παρά απαντήσεις. Αλλά δυστυχώς επειδή είμαστε απλοί κοινοί θνητοί άνθρωποι, έτσι είναι αυτά. Πηγαίνουμε και προχωράμε με περισσότερες ερωτήσεις και με λιγότερες απαντήσεις. Πάμε λοιπόν, διαπίστωση. Αυτός ο πύραυλος των Ιαπωνέζων είναι πύραυλος του Μάσκ. Και τα κατάφερε 5 μήνες πριν, τον Δεκέμβριο, να στείλει τους Ιάπωνες στο διάστημα. Αλλά δεν κατάφερε ο Elon Musk πριν από 2 εβδομάδες να στείλει το δικό του Starship της SpaceX στο διάστημα. Για όσους συνεχίζουν και μου τη λένε. Τι θα απαντήσετε λοιπόν σε αυτό. Επαναλαμβάνω, τον Δεκέμβριο του 2022 οι Ιαπωνέζοι από το Canaveral με πυραυλική τεχνολογία της SpaceX του Elon Musk έφυγαν από την ατμόσφαιρα της γης. Και τον Απρίλιο, τέλη Απριλίου, ο Musk με δικό του πυραύλο, όπως είδαμε σε προηγούμενο επεισόδιο στο κανάλι, αποτυγχάνει. Άρα,
έχουμε κάθε δικαίωμα να λέμε ότι αυτά που λέμε δεν είναι θεωρίες συνωμοσίας, αλλά έχουν κάποια βασιμότητα τα όσα λέμε, έτσι. Και τώρα πάμε στην πιο κρίσιμη ερώτηση της σημερινής βραδιάς, η οποία αξίζει να κοινοποιηθεί σε όσο το δυνατόν πιο πολλά άτομα, γιατί θα βάλει το μυαλό σας να δουλέψει ακόμα περισσότερο. Ποια είναι αυτή η ερώτηση? Τι έκαναν οι Ιάπωνες 5 μήνες στο διάστημα από τη στιγμή που ξέρουμε ότι ανέβηκαν, έφυγαν, εκτοξεύτηκαν από το Καναβεράλ τον Δεκέμβριο του 2022. Αυτό είναι κάτι το οποίο οι Ιάπωνες, αλλά και φυσικά οι SpaceX και όλοι οι υπόλοιποι, οι εμπλεκόμενοι, το έχουν αφήσει μετέωρο, έτσι απλά να αιωρείται. Λοιπόν, τι πληροφορίες και δεδομένα έχουν συλλέξει αυτούς τους τελευταίους 5 μήνες, γιατί έμειναν 5 μήνες στο διάστημα και δεν επιχείρησαν να κάνουν προσέλινωση, όταν το 1969, ακούστε, οι Αμερικάνοι έκαναν προσελήνωση μόλις, αν μπορώ καλά να θυμηθώ, 5 ημέρες αφού βγήκαν από την ατμόσφαιρα της Γης. 5 ημέρες νομίζω μετά. Δεν μπορώ να θυμηθώ ακριβώς την ημερομηνία, αλλά δεν έκαναν 5 μήνες. Ούτε μήνα δεν έκαναν προκειμένου να κάνουν προσελήνωση. Έκαναν μια εβδομάδα maximum. Οι Ιάπωνες τι κάνουν 5 μήνες, ρε παιδιά, στο διάστημα? Τι κάνουν 5 μήνες? Υπάρχει υλικό από κάμερες να μας πούνε τι έχουν καταγράψει, τι δεδομένα έχουν συλλέξει? Γιατί πριν μας έλεγε ο Ιάπωνας 8 από τους 10 στόχους τους πετύχαμε. Ποιοι είναι αυτοί? Και τέλος, η ερώτηση φυσικά της βραδιάς, η οποία έχει απαντηθεί ήδη: η αποτυχία της προσελήνωσης υπάρχει σε βίντεο, ναι ή όχι? Η αποτυχία της προσελήνωσης υπάρχει σε βίντεο, ναι ή όχι? Το ψάξα κι εγώ. Όχι. Δεν υπάρχει σε βίντεο. Γιατί λοιπόν? Όλες αυτές οι ερωτήσεις, όποιος έχει τα κότσια, ας κάτσει μετά να μου τις απαντήσει κάτω από τα σχόλια. Επειδή βλέπω ότι όλοι είμαστε πανέξυπνοι και μπορούμε λοιπόν να πουλάμε τρέλα και να τη λέμε στον άλλον, να τον κοροδεύουμε, να τον λέμε συνωμοσιολόγο πάρα πολύ εύκολα. Μπορεί κάποιος να βγει και να πει εσύ είσαι συνωμοσιολόγος. Εσύ λοιπόν που δεν είσαι συνωμοσιολόγος, απάντησέ μου για ποιο λόγο δεν έχουν καταγράψει σε βίντεο οι Ιάπωνες όλα αυτά τα οποία μόλις τώρα σας ανέφερα. Γιατί? Λοιπόν, θα περιμένω οπωσδήποτε την απάντησή σας. Θα ήθελα τώρα να δω λίγο αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις από κάποιους συνδρομητές. Όχι, δεν υπάρχουν. Οπότε αυτά από μένα. Ένα τελευταίο. Να σας δείξω και μια φωτογραφία την οποία μας έχουν αποστείλει οι Ιάπωνες. Courtesy που λένε οι Αμερικάνοι. Έτσι. Αυτή εδώ είναι η μοναδική φωτογραφία, δηλαδή στην ουσία το μόνο θετικό αποτέλεσμα το οποίο έχουν πάρει από την αποστολή των Ιαπωνέζων. Όπως βλέπετε είναι η σελήνη και πίσω είναι η γη. Αυτή η φωτογραφία, τι να πω, θα μπορούσε να είναι κάλλιστα σχεδιασμένη σε ένα από τα πρότυπα και απλά εργαστήρια της NASA, της SpaceX, της Ιαπωνίας και οπουδήποτε αλλού θέλετε. Αυτή η φωτογραφία είναι υποτίθεται τραβηγμένη όσο βρισκόταν η Άκατος λογικά γύρω από τη σελήνη και πριν καταστραφεί και χαθεί η επικοινωνία μαζί της. Ωραία φωτογραφία δεν είναι? Λοιπόν, αυτά από μένα. Περιμένω, όπως σας είπα και στην αρχή του βίντεο, να μου γράψετε όλοι οι αντιρρησίες κάτω στα σχόλια, το τι πιστεύετε, γιατί δυστυχώς η εκπομπή είναι ζωντανή και δεν πρόλαβα να διαβάσω τα σχόλιά σας. Κάντε φυσικά like αν η εκπομπή σας άρεσε, κοινοποιήστε την σε όσους παρακολουθούν και το Αστρόνιο, να μας απαντήσουν και αυτοί όλοι οι φίλοι σας τι πιστεύουν. Είμαστε τελικά τόσο συνωμοσιολόγοι και τόσο άσχετοι, ή οι ερωτήσεις που θέτουμε έχουν κάποια
βασιμότητα. Αυτά από μένα. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.